Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Ερώτηση στη Βουλή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με θέμα τα μοιράς 2009 των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάγια η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου ότι εξετάζονται όλες οι λύσεις για την επάυξηση της επιχειρησιακής δυνατότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όμως περισσότερα δεν μπορεί να υποθούν λόγω του απορρίτου που διέπει τέτοιου είδους θέματα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις, όπου τουρκικά μαχητικά πέταξαν 2,5 μόνο μίλια, ναυτικά μίλια μακριά από την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχουμε και την αντίδραση του Πρωθυπουργού σε όσα είπε ο Ερντογάν εναντίον του, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την Ελλάδα, μεταξύ άλλων. Στην Κύπρο τώρα ο Ατήλας προσπαθεί να ενσωματώσει στην ουσία με νέα νομοθεσία, με νέες κινήσεις τα κατεχόμενα, αφού εγκαθιστά όλο και περισσότερο τουρκικές δομές εκεί στο νησί. Φτάνει πολύ κοντά, όσο νούπο, στην πλήρη ενσωμάτωση των κατεχομένων, αφού έχει διώξει 200.000 Έλληνες, τους έχει καταστήσει πρόσφυγες και έχει μεταφέρει εκεί πολύ περισσότερους επίκους στο νησί, κάνοντας μειοψηφία ασήμαντη ακόμα και τους λεγόμενους Τουρκοκυπρίους. Από εκεί και πέρα βγάζει το ερευνητικό Ιουνούς στην καρδιά του Αιγαίου, ούτως ώστε να εντείνει την προκλητικότητα. Όλα αυτά μαζί με τα σκάφη κατάφορτα με αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν στα ελληνικά νησιά, στείνουν κάτι παραπάνω από σκηνικό καλοκαιριού 2020, όπως σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Επίσης, άλλη σημαντική είδηση είναι ότι εκτός από τα Leopard κάθε τύπου που φαίνεται ότι θα εξυγχρονιστούν με τα Leopard 2 A6 να φτάνουν το κορυφαίο επίπεδο A7, φαίνεται ότι γίνονται συζητήσεις και για αναβάθμιση και άλλων αρματικών δυνάμεων της Ελλάδας και άλλων αρμάτων, όπως είναι τα τύπου N, τα τύπου M, τύπου MOLF. Τα παρακολουθούμε και θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενη εκπομπή εντός της ημέρας. Ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθείτε. Καλή συνέχεια σε όλους. Μην ξεχνάτε, like και subscribe στο αγαπημένο σας κανάλι.